σε Σβαρδέ βγαίνει. Δεκάρι. Ναι. Από τον ΠΑΟ. Ναι. Με τίποτε. Πάνω σε αυτόν θα χτίσεις. Μέχρι να δω τι θα κάνω τις μεταγραφές. Απ' την ΑΕΠ θα χτίσει το Μάνταλο. Δεν βγαίνει με τίποτε. Άστα εξτρέμ τι πάω, τι κάνω. Από τον Ολυμπιακό. Ο Φόρ τέτοια χτίζεις στο Φορτούνι. Αυτός είναι το δεκάρι. Mm. Σύμφωνας γρήγορος, πασάρω, φεύγω και ο τέταρτος στην Ελλάδα. Ναι. Που θέλει κάτι, κάτι. Θέλει δηλαδή να τον βάλεις σε ένα δωμάτιο με κλειστά φώτα. Ξέρεις ποιος είναι. Ποιος. Ο Διαφάνης του Παναθηναϊκού. Επιτρέπεται ρε να παίρνει τον Διαφάνης και να του λες θα παίξει έξω δεξιά. Τέσσερα δεκάρια δεν βγαίνουν ποτέ αυτοί. Ούτε μπαίνουν φυλακοί αυτοί. Τέσσερα δεκάρια. Μάνταλος Διαφάνης τον λέει έξω δεξιά. Βάλε έξω δεξιά φώναξε έναν που ασπίζει τις γραμμές. Πήγε κάτσε εκεί άμα σου έρθει μπάδος. Που λέει ο λόγος. Και έχεις τώρα τον Διαφάνης και του λες και βγαίνεις αλλαγή. Τον βάζεις έξω δεξιά και βγαίνεις αλλαγή. Και παίζει ο Χίντερμαν που θέλει τον Τενεκιά να τον κουβαλάει τρεις μέρες. Με τα πετά όπως παλιά στις καλωσές. Έχει τον Κουρμπέλι κατά το έξι. Εντάξει, θα παίξει εκεί ο Κουρμπέλι. Θα βάλεις άλλο ένα χαφ δίπλα. Το Λουτ είναι για σκαλωσές. Χαφ τρέχεται. Ο Διαφάνης όλο το κόσμο. Μα πάρ' την μπάλα, πάρ' την δώσεβες. Πού θα πας. Μιλάμε για γελία η κατάσταση. Τέσσερα λοιπόν. Τέσσερα δεκάρια. Δεκάρια δεν βγαίνεται. Στον Πάοκ ο Μπίσεσβαρ, άμα βγαίνει αυτό το χάλι θα είναι. Στην ΑΕΚ ο Μάνταλος, τώρα προσπαθεί και δεν παίζει ο Λιβάγια. Βάγια για σεντρεφόρ. Για καμιά άλλη θέση. Ναι. Και δεν μέτριος. Μέτρη είναι αυτή. Μπροστά σεντρεφόρ που έρχονται στην Ελλάδα και τέτοια. Το Διαπάνε στον Παναθηναϊκό και το Φορτούνι. Και το Φορτούνι στον Ολυμπιακό. Τι φόρε να βάλει, δεν μπορούνε. Φορτούνι ασύλληπτος και να τον φτιάξει ο προπονητής. Να προχωρήσει. Μάνταλος, άστα έξτρεμ και τέτοια. Δεκάρι και παίζεται όλοι οι άλλοι. Αυτός θα φέρει τα νερά, αυτός θα φέρει το φαγητό να φάτε, όλα. Πίσεσβαρ στον Πάο. Δηλαδή δεν παίζει ο Πίσεσβαρ και παίζει ο Σακόφ. Ό,τι έκανε ο Πάο, όταν μπήκε ο Πίσεσβαρ. Ναι. Τι ότι είναι ξεκούραστος. Ας τον μέσα, να λαχανιάσει, να λιποθυμήσει, να τον πάτε με οξυγόνο κάνα νοσοκομείο, να τον ξαναφέρετε. Και μόλις έρθει ο Γενάρης, πάρει σε έναν άλλο. Και τον Διαφάνης, δηλαδή τον ένα τον βάζω, τον πίσευα, τον βάζω όποτε είναι. Τον άλλον το Διαφάνης εξωδεξιά τον διαλάς, τον Μάνταλα τον πας εξαριστερά. Ναι. Ποιο δεκάρι ρε παίζει στον κόσμο, δηλαδή θα πάρω εγώ τώρα η Manchester City να πάρει το Σίλβα τον βάλει εξαριστερά, γελάω ο κόσμο. Βάλε έξω δεξιά φώναξε έναν που ασπίζει τις γραμμές. Πήγε κάτσε εκεί άμα σου έρθει μπάδος. Που λέει ο λόγος. Και έχεις τώρα τον Διαφάνης και του λες και βγαίνεις αλλαγή. Τον βάζεις έξω δεξιά βγαίνεις αλλαγή. Και παίζει ο Χίντερμα που θέλει τον Τενεκιά να τον κουβαλάει τρεις μέρες. Με τα πετά όπως παλιά στις καλωσές. Έχει τον Κουρμπέλι κατά το έξι. Εντάξει θα παίξει εκεί ο Κουρμπέλι. Θα βάλεις άλλο ένα χαφ δίπλα. Το λόγος, πασάρω, φεύγω και ο τέταρτος στην Ελλάδα. Ναι. Που θέλει κάτι, κάτι. Θέλει δηλαδή να τον βάλεις σε ένα δωμάτιο με κλειστά φώτα. Ξέρεις ποιος είναι. Ποιος. Ο Διαφάνης του Παναθηναϊκού. Επιτρέπεται ρε να παίζεις τον Διαφάνης και να του λες θα παίξει έξω δεξιά. Τέσσερα δεκάρια δεν βγαίνουν ποτέ αυτοί. Ούτε μπαίνουν φυλακοί αυτοί. Τέσσερα δεκάρια. Μάνταλος Διαφάνης. Το λέει έξω δεξί. Σωστά, σε τεφόρ που έρχονται στην Ελλάδα και τέτοια. Το Διαπάνε στον Παναθηναϊκό και το Φορτούνι. Και το Φορτούνι στον Ολυμπιακό. Τι φόρε να βάλει, δεν μπορούνε. Φορτούνι ασύλληπτος και να τον φτιάξει ο προπονητής. Να προχωρήσει. Μάνταλος, άστα έξτρεμ και τέτοια. Δεκάρι και παίζεται όλοι οι άλλοι. Αυτός θα φέρει τα νερά, αυτός θα φέρει το φαγητό να φάτε, όλα. Πίσεσβαρ δεν βγαίνει. Δεκάρι. Ναι. Από τον ΠΑΟ. Ναι. Με τίποτε. Πάνω σε αυτόν θα χτίσεις. Μέχρι να δω τι θα κάνω τις μεταγραφές. Απ' την ΑΕΠ
Θα χτίσει το μάνταλο. Δεν βγαίνει με τίποτε. Άστα εξτρέμ τι πάω, τι κάνω. Από τον Ολυμπιακό. Ο Φόρ τέτοια χτίζεις στο Φορτούνι. Αυτός είναι το δεκάρι. Mm. Σύμφωνας γρήγορος είναι για καλοσχέρες. Χα, τρέχεται. Ο Διαφάνες όλο το κόσμο. Πάρ την μπάλα, πάρ την, δώσε, δες. Πού θα πας. Μιλάμε για γελία η κατάσταση. Mm-hmm. Τέσσερα λοιπόν. Τέσσερα δεκάρια. Δεκάρια δεν βγαίνεται. Στον Πάοκο Μπίσεσβαρ, άμα βγαίνει αυτό το χάλι θα είναι. Στην ΑΕΚ ο Μάνταλος, τώρα προσπαθεί και δεν παίζει ο Λιβάγια. Βάγια για σεντρεφόρ. Για καμιά άλλη θέση. Ναι. Και δεν μέτριος. Mm-hmm. Μέτρη είναι αυτή.